Καλησπέρα, Γρηγόρη. Έλα ρε Αυγολέμονε, πού είσαι ρε φιλέ. Τρεις μέρες προσπάθω να διάσω, δεν τα καταφέρνω. Σε είπα, αφού να με στέλνεις μήνυμα, σε παίρνω εγώ τηλέφωνο κατευθείαν. Δεν μπορώ να στείλω μήνυμα, ρε Γρηγόρη, δεν ξέρω να στέλνω. Και κάνε μου μια αναπάτητη στο προσωπικό μου κινητό να σε πάρω, ρε Αυγολέμονε, να καταλάβω. Εντάξει. Εγώ πήρα τηλέφωνο, θα ήθελα σήμερα σε πένα από προχθές να συγχαρώ την πρόεδρο Δημοκρατία, την κυρία Σεκαροπούλου και τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί την Κυριακή τιμήσανε τον αρχιερέα της διαφθοράς, τον Κωνσταντίνο Σιμίδη. Αυτός που γκριζάρισε το Αιγαίο μας. Αυτός που υπέγραψε το 97 στη Μαδρίτη ζωτικά συμφέροντα τον Κύπρο, τον Τούρκο στο Αιγαίο. Αυτός που έπαιξε τα ταμεία των 10 στα χρηματιστήρια, τη συντάξη μας και δεν έχουμε να τη βγάλουμε. Και μετά μας είπε, ας προσέχατε. Μόνο όπου στεναχωρέθηκα, Γρηγόρη, γιατί από την εκδήλωση λείπαν οι βαλίτσες του Τσουκάτου, οι μήνες του Χρυσοποράκου, το χαμόγελο, η κριτική της Μαλβίνα Κάλλη, που μέχρι την κυνήγα και μέχρι τα τελευταία της, γιατί δεν του άρεσε η κριτική να του κάνει κανείς. Έλειπε από την εκδήλωση ο Αμπτουλάχος Σαλάμ, που με τις ενέργειες του και ο Μπάγκαλος, από το 98 τον έχουν στα κάτεργα της Τουρκίας. Από αυτή την εκδήλωση, Γρηγόρη, λείπανε και οι τρεις ηρωές μας. Γιαλοξός, Καραφανάς, Λαχάκος. Και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον πρωθυπουργό μας ότι δεν είναι αχάριστος. Όταν ήρθε από την Αμερική αμέσως, του βρήκε δουλειά ο κύριος Δημήτρης και τον έβαλε να πούμε σε μια θεσφυλακή στην Ελληνική Τράπεζα με παχυλό μισθό. Αλλά κι αυτός όμως δεν ήταν αχάριστος. Πήρε τα ορφανά του μαζί, δεν τα άφησε χωρίς να έχουν μερογκά να τη βγάλουν. Χρυσοκοίδη, Χαρδαλιά, Σουρνάρα, Κεραπετρίτη, όλα τα ορφανά μαζί τα πήρε, δεν τα άφησε. Επίσης να συγχαρώ και την καινούργια πρόεδρό μας, την επόμενη της Δημοκρατίας, την κυρία Γιάννα Κεροπούλου, που έφερε εδώ με βίντεο γουέλ να μιλήσει ο Μπιλ Κλίντον. Σε το έκανε δώρο. Γιατί δίνει κάθε δώρο δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια σε Μακρύτων. 50.000 δολάρια παίρνει ο Κλίντον για κάθε ομιλία. Ο Σαμαράς βέβαια δεν πήγε γιατί σου λέει μου κοιτάξει να γίνω πρόεδρος. Άρα τώρα θα κάνουμε την Αγγελοπούλου. Να συγχαρώ επίσης για τον Κασελάκη που είπε να πούμε ότι εγώ δεν πάω σε μια γιορτή που καταστρέψανε την Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν μας είπε όμως από πιανού τα σουάπς, την κορμασάκη λεγόταν ο Κασελάκης. Άλλο παραμύθι. Ένα πράγμα να ξέρεις, Γρηγόρη. Ότι όλοι εκεί, άμα τους έβλεπες, ήταν οι απόγονοι των δοσυλλόγων. Ο Ροζάκης, Σιμίτης, ο αδερφός, ο θείος του ήταν αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας. Οι Αγγελοπούλοι ξέραμε τι κάνουν επικατοχή, όλοι αυτοί. Επίσης, Γρηγόρη μου, αυτό που έχω να πω είναι ότι αν αναγραμματίσεις τη λέξη Μητσοτάκη, ξέρεις τι βγάζει. Τάτσι μίτσι κότσι. Όλοι αυτοί είναι τάτσι μίτσι κότσι. Δεν σώζεται η Ελλάδα με τίποτα. Επίσης, να συγχαρώ και το 41% τη Νέα Δημοκρατίας και τους ψηφοφόρους της. Και τώρα που θα γίνει αυτό με τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα κάνει και κεφαλιά του και σε όλο τον κόσμο αυτός ο Χατζηδάκης, αυτός που δεν έχει δέσει ποτέ στη ζωή του, γιατί έχω πάει στα δικαστήρια και ξέρω βλέπω τα δικηγοράκια που τρέχουν να πάνε κανένα κατοστάρικο. Πρέπει να κόβουν λέει αποδείξεις. Θα του πάρει 2.000 ευρώ κεφαλιά του. Εγώ σου λέω για να κλέψει 1.000 ευρώ, ρε. Θα τα ρίξει να είμαι στο σούπερ μάρκετ, θα του χωρίσει πάει 17% από εκεί. Δεν θα πάει να πούμε ένα κινητό τηλέφωνο για τη δουλειά του. Δεν θα πάρει το ένα, θα πάρει το άλλο, θα το ξαναπάρει. Δεν θα μείνει ζωντανό κανένα, Γρηγόρη. Θα μείνει μόνο πολυεθνικές και δικηγορικά γραφεία όπως είναι στην Αμερική. Με 30 δικηγόρους. Θα επιβιώσουν ο Κούγιας, αυτό το λαμόγιο ο Δημητρακόπουλος, όλοι αυτοί θα
τελειώσουν. Δεν μας είπε βέβαια εκεί για όλους αυτούς τους υπουργούς Σιμίτη. Βερελή, σε κανένα 300.000 ευρώ δώρωσαν αυτό. Με μια πολυγία ήταν, μόλις τι ήταν. Παπαντονίου, δεν μπορούν να βρουν έφτα να το δικάσουν. Εμένα με έχουν δικάσει 100 φορές γιατί πουλάγα να πούμε. Και γράψαμε μανταρίνια και πορτοκάλια. Του Σιμίτη, βρε, του Παπαντονίου, δεν βρε, και το δικάσουν μια αίθουσα. Και ο Γατζόπουλος, όλα τα λαμόγια. Επισημίδη δεν ήταν, και όμως αυτόν τον πολιτικό λεντήρα τον ετοιμήσανε. Αυτά είχα να πω και συγκαλύτερα όλους τους υποφόρους. Η άποψή σου για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πέρα Γρηγόρη, η άποψή μου για τον Άδωνη Γεωργιάδη, τι να πω για τον Άδωνη. Για πες μου, άλλα λέει τη Δευτέρα, άλλα λέει τη Τρίτη, άλλα λέει τη Τετάρτη. Δεν βρεις άλλη ποτέ με αυτόν. Τι να βρεις με αυτόν, ρε Γρηγόρη. Με παιδί του Καραταφέ δεν ήτανε. Τι περιμένεις. Όταν ο Καραταφέ είναι για αυτός. Τώρα είναι και ο άλλος. Πώς γίνει η κάρτα, έλεγε. Σαρολαμπού. Και μόλις είπε, στην κυβέρνηση το κάνανε και πρόεδρο, κατάγεται να σου δίνει την περιέργεια που το τραβάει μόνο το Γεωργιάδη με κανέναν άλλον. Δεν πιάνω σχολείο για παρακολουθά και λέει την ευγενία. Τι έγινε. Μια σκέψη όμως να ήταν σε άλλο κόμμα τι θα έλεγε. Ο άνθρωπος αυτός τι πλανάκι να μου με τη Σανίδη. Αυτός που πήρε το μετάλλιο. Τι πλανάκι ο με τη Σανίδη. Είναι για να τρελαίνεσαι. Η Νάτια Κομανέντσι θα το δουν. Δηλαδή θα τα δεν πλάκα με τις κολοτούπες σου. Δεν είναι έτσι. Τι να πω για πες μου τι να πω για τον Άδων. Για τον Πορτοσάλτε που είναι το πλυντήριό του. Καλά, δεν πρέπει ούτε καν να ασχολούσαι με αυτόν. Αυτός δεν είναι δημοσιογράφος, είναι ταγαρογράφος. Όλοι αυτοί. Τα είπε ωραία όμως ο τραπεζικός. Αυτοί όπου βρίσκουνε μαμ τρέχουνε. Αυτοί δεν μας πάνε στα μνημόνια. Πόσο καταπληκτικά είναι τα μνημόνια και πόσο καλά θα περάσουμε. Ο άλλος λέει παραιτήθηκε. Ποιος παραιτήθηκε. Ο Μπουλόγλου το λένε τον άλλον, από τη ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το λένε αυτό το ευρωβουλευτή. Αλλά δεν αφήνει όμως την έδρα, 25.000 καθαρά. Α, ναι, το Κούλουγλου. Α, μπράβο, σαν αυτή τη γυαλωμά μου θα τον αυγιά. Εμένα μου πάει, λέει, η φανέλα της ελληνικής εξωτερικού, να τιμήσω την Ελλάδα στο εξωτερικό. Σου λέει γίνει τα λεφτά. Τι να πάρω 5.000 έξω στο ελληνικό κοινοβούλιο. 25 και ξεκούρασα. Και στο γέι. Συγγνώμη λίγο, ένας δημοσιογράφος είναι δυνατόν τόσα χρόνια που το παίζει αντικειμενικός και ουδέτερος ξαφνικά να είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Άρα τόσα χρόνια μας κορόιδευε. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, Γρηγόρη, πουθενά. Ούτε εμείς είμαστε αντικειμενικοί. Ο καθένας μιλάει με το πλήμα το δικό του. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα πουθενά. Για σένα μπορεί ένα πράγμα να είναι αντικειμενικό, για τον άλλον δεν είναι. Είναι εμάς, όλα είναι υποκειμενικά. Ναι, άμα το φιλοσοφίσεις, αλλά όταν υπάρχουν στοιχεία και ξέρουμε ότι υπάρχουν σκάνδαλα και ξέρουμε ότι υπάρχει διαφθορά συγκεκριμένη και ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι κάναν σίγουρα κάτι, είμαστε αντικειμενικοί και λέμε την αλήθεια ότι αυτός το έκανε. Πολύ Γρηγόρη μου, αφού τα ξέρεις αυτά, ψεύδεις το ψεύδι αγαπά. Κλέψει το κλέψει φέρει. Του γερατά ποτέ δεν φέρει. Είναι μια φάρα όλοι αυτοί. Δεν γλιτώνει κανένα. Αν του τα λέμε εσύ που ακούγεις η καρδία 41% το πιο φόρο της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε καλά. Τώρα που θα το λουγκάζετε καλαπόλι και θα το ξελουγκάζετε μπρόκολο. Αν του τα λέμε. Γεια σου ρε Αυγολέμονε.